Βαθμιστεί η ποιότητα της δημοκρατίας, δεν μπορεί να προχωρήσει το σύστημα. Και εδώ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε τώρα αν θα σπάσει η Β ή όχι. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να σπάσει και η Β και να δούμε και το θέμα του πολιτικού χρήματος και να περάσει απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα στον κύριο Σκουρλέτη. Ανοίγει το θέμα των περιφερειών, του εκλογικού νόμου και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα κρίσιμο ερώτημα. Αφού θέλετε να βάλετε χέρι και να αλλάξει. Να βάλετε, χέρι τόσο αγωγικό με την καλή έννοια του. Λέω να αλλάξει ο υφιστάμενος εκλογικός νόμος και να σπάσει η Β' Αθήνας, που πρέπει να σπάσει. Εξετάζετε, σκέφτεστε να προχωρήσετε, να φέρετε ρυθμίσεις για το πολιτικό χρήμα. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί μεγάλη περιφέρεια σημαίνει πολύ χρήμα. Είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Το κυρίαρχο ζήτημα. Το οποίο το αγνοούν οι βαρονίες, οι φαμίλιες, τα τζάκια και οι οικογένειες. Και ένα ερώτημα στον κύριο Χατζηδάκη. Γιατί αρνείστε την απλή αναλογική που ενισχύει την εκπροσώπηση στις τοπικές κοινωνίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτός ο οποίος στη σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να εκφραστεί. Γιατί είναι έτσι το σύστημα το οποίο του βάζει εμπόδια. Εκεί γιατί λέγεται όχι. Σε ένα τόσο κέριο ζήτημα δημοκρατίας. Κύριε Χατζηδάκη. Παρακαλώ. Εμείς πιστεύουμε ότι ένα σύστημα με το οποίο δεν θα υπάρχει αστάθεια στους Δήμους, δεν θα γίνονται παζάρια και συναλλαγές, όπως είναι το σύστημα που θέλει να φέρει ο κύριος Σκουρλέτης, είναι σύστημα το οποίο βοηθάει τους Δήμους και βοηθάει και τους πολίτες τελικά να ξέρουν ότι τα σκουπίδια τους θα μαζεύονται, ότι θα υπάρχει πράσινο, ότι θα υπάρχει στοιχειώδης διαχείριση στη γειτονιά τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν μπορεί να ελέγξει την αυτοδιοίκηση, το ξέρει, προσπαθεί να την μπαχαλοποιήσει και να πάμε σε ένα σύστημα, σας είπα, συναλλαγών που θα πάει πίσω τη χώρα. Αλλά υπάρχει, αυτό είναι η απάντησή μου, αλλά έχω και ένα ερώτημα για τον κύριο Σκουρλέτη. Υπήρξε τοποθέτησή του, έχω εδώ μία του Νοεμβρίου του 2007, που λέει ότι... 7? Του 2017, κύριε Σκουρλέτη. Συγγνώμη, ναι, του 2017. Το 17. Που ήμουν το 7. Που λέτε ότι οι ευρωεκλογές σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συμβίπτουν με τις δημοτικές εκλογές για να μην υποβαθμίζονται αυτές οι εκλογικές διαδικασίες. Και πρόσφατα είπατε ότι θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές μαζί με τις βουλευτικές εκλογές. Δεν το είπα έτσι ακριβώς, τότε αλλά... το έχω εδώ και τη δήλωσή σας και αυτή. Λοιπόν, τελικά τι ισχύει, ο Σκουρλέτης νούμερο 1 ή ο Σκουρλέτης νούμερο 2. Δεν θα υποβαθμιστούν οι βουλευτικές εκλογές αν γίνουν μαζί με τις δημοτικές και αντιστρόφως. Τι να πιστέψουμε τελικά από σας. Τι να πιστέψουμε. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Ραβανός νομίζω ότι έβαλε μία διάσταση στην κουβέντα που ίσως θα έπρεπε να την είχαμε περισσότερο. Είναι θέμα δημοκρατίας, διαπλοκή πολιτική και συγκεκριμένα οικονομικών συμφερόντων. Και δεν είναι μόνο το πολιτικό χρήμα. Θα έλεγα ότι είναι συνολικά η λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι αναπόσπαστη από το θέμα της δραματικής αναθεώρησης. Και εδώ πέρα έχουν πια ευθύνες τα πολιτικά κόμματα, τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν διευκολύνουν το να ξεκινήσει στην παρούσα θητεία αυτή η συζήτηση. Κάποιοι ζητώντας εδώ και τώρα εκλογές, κάποιοι ζητώντας εκλογές μετά το πρώτο τρίμηνο της θητείας αυτής της κυβέρνησης από το Σεπτέμβριο του 2015. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά κάποια θέματα νομίζω ότι πλέον πρέπει να συζητούν. Το Γενάρη του 2016. Ένα τρίμηνο μετά το 2015. Παρεμπιπτόντως και η εφημερίδα μας έχει μετρήσει. Από το 2012, τον Ιούνιο του 2012, ξέρετε πότε ζήτησε πρώτη φορά εκλογές ο Τσίπρας. Το Σεπτέμβριο του 2012. Ωραία. Ζήτησε καμιά κουσταριά φορές. Και ο κ. Τσίπρας μέχρι να φτάσουμε στο 2014. Εμείς πράγματι, επειδή θεωρούμε ότι ήταν εντελώς ακατανόητη αυτή η ρύθμιση διανόμου να συμπίπτουν οι ευρωεκλογές με τις αυτοδιοικητικές, πράγμα που δεν γινόταν τα παλαιότερα χρόνια. Έγινε το 2014. Έγινε το 2014 για πρώτη φορά. Λέμε ότι διανόμου πρέπει να χωριστούν. Διότι πράγματι το διακύβευμα είναι διαφορετικό. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν μια σχετική αυτονομία. Άλλο πράγμα είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν κατεβαίνουν κόμματα. Παρατάξεις κατεβαίνουν. Έμεσα στηρίζουν κάποιοι. Νομίζω ότι έχει παρέλθει η εποχή των χρησμάτων. Όσοι δεν το έχουν καταλάβει, κάνουν κακό στον εαυτό τους. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις τοπικές διεργασίες. Και λέμε να γίνουν τον Οκτώβρη, πράγμα που είναι ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, διότι διευκολύνει κιόλας η ανάληψη των νέων αρχών που θα προκύψουν τις εκλογές να γίνει 1η του Γενάρη. Αλλιώς θα γινόταν, αν γινόντουσαν Μάη, 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή στο τέλος μιας χρονιάς, πάνε να ανοίξουν τα σχολεία, τι θα κάνει ο Δήμαρχος, θα διαχειριστεί ένα προϋπολογισμό ενός άλλου Δημάρχου, αν έχει αλλάξει η αρχή κτλ. Άρα είναι εντελώς λειτουργικό το να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Το ερώτημα που είπα εγώ δεν είναι ότι δια νόμου πρέπει να συμπίπτουν με τις εθνικές εκλογές. Στο ερώτημα ότι αν τελικά όπως φαίνεται
εξαντλήσετε την περίοδο, μήπως τελικά πέσουμε την ίδια ημερομηνία, και λέω ενδεχομένως, είναι πολύ πιθανό. Αυτό δεν θα ήταν υποβάθμιση πάλι. Εφάπαξ. Δηλαδή φέγεται από εφάπαξ, και καταλαβαίνει, κύριε Χατζηδάκη. Κύριε, καταλαβαίνετε. Εκεί ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα, θέμα απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση. Εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Έχουμε το πιο αντιδημοκρατικό σύστημα που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό που λέω στους φίλους μου τους ερατούς, λέω παιδιά, αν αυτό εφαρμοζόταν στην κεντρική πολιτική σκηνή, εμείς μόνοι μας θα είχαμε τώρα, κύριε Χατζηδάκη, χωρίς τους ανέλεγε 180 έδρες. Αν κάνουμε μια προβολή του συστήματος που ισχύει στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή ο πρώτος να παίρνει το 60%. Και μιλάμε για τοπικές κοινωνίες, οι οποίες πρέπει να έχουν μια αυθεντική έκφραση, να ανοίξουν πλέον οι τοπικές υποθέσεις σε ένα νέο κόσμο. Δεν μπορεί να είναι κακέκτυπο η τοπική αυτοδιοίκηση της κεντρικής πολιτικής κοινής. Είναι άλλος ο ρόλος του δημάρχου, άλλος του βουλευτή, άλλος του υπουργού κτλ. Υπάρχει μια διακριτότητα πια στους ρόλους, μια διαφορετικότητα. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε αυτή δυσκολία, την καθιέρωση. Δεν υπάρχει δυσκολία. Υπουργέ, δεν υπάρχει δυσκολία αυτή. Καμία. Εάν εσεί είστε κεντρική πολιτική σκηνή. Το 90% των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων παίρνονται ομόφωνα. Απλώς στην κεντρική πολιτική διότι σκηνή. Διότι όλοι θέλουν να μαζεύονται τα σκουπίδια, κάποιοι θέλουν να τα μαζεύουν ιδιώτε. Όμως θέλει η Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι ένα θέμα για την κεντρική πολιτική σκηνή και το καλύτερο για του φορολογικού. Στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εάν δεν μπορεί, εάν δεν συμφωνήσετε, εάν δεν συμφωνήσει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν συγκροτηθεί, υπάρχει δυνατότητα ξανά εκλογών. Αυτό θέλετε να κάνουμε στις τοπικές εκλογές. Όχι, στις δημοτικές εκλογές. Δεν είναι κυβέρνηση, δεν υπάρχει δεδηλωμένη. Κύριε Σκουλέτη, στα δημοτικά συμβούλια. Είμαστε εδώ σε αυτό το πάνελ 6 άνθρωποι και έχουμε, πρέπει να έχουμε τσακωθεί μέχρι στιγμής καμιά. Γιατί τώρα τσακωθήκαμε. Όχι τώρα. Θέλω να πω σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Κύριε, υπάρχει πολλές. Όχι. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά όχι. Απλώς υπάρχουν. Η απλή αναλογική δημιουργεί πολλά ζητήματα. Υπάρχει ζήτημα προβλήματος. Λοιπόν, διοίκησης τελικά. Αλλά είναι το σύστημα. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Όχι. Κατά κύριο λόγο. Δεν ισχύει αυτό ακριβώς. Δεν ισχύει αυτό στον ελεύθερο τύπο και να δημοσιεύσει. Κάνουμε και να μας δώσετε στοιχεία, αλλά κατά βάση εκλέγονται δήμαρχοι με αυξημένη πλειοψηφία. Όχι με απλή αναλογική. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Πάνο Σκουσ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 κusc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